Γεια σας φίλες και φίλοι, ένα εντυπωσιακό ρίξιμο πραγματικά, ένα μοναδικό ρίξιμο, είναι το ρίξιμο του μάγου. Διάλεξε έναν μάγο και θα εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο, υπάρχει όντως ρίξιμο του μάγου, είναι αληθινό, δηλαδή υπάρχει πραγματικό ρίξιμο, όπως επίσης υπάρχει ρίξιμο και για κάθε μεγάλη αρκάνα. Δηλαδή, το κάθε χαρτί της μεγάλης αρκάνας έχει και το δικό του ρίξιμο. Παραδείγματος χάρη, ο μάγος, ο τρελός, το ρίξιμο του τρελού, η δικαιοσύνη, ο ιεροφάντης, όλοι έχουν το δικό τους ρίξιμο. Όμως γιατί επέλεξα τον μάγο? Λοιπόν, ο μάγος, μάλλον να σας το πάρω λίγο διαφορετικά. Ναι, ο μάγος έχει τον αριθμό 1. Προτού όμως ξεκινήσω και σου πω, αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου. Να γνωρίζεις για τους καινούριους ότι υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, με πάρα πολλές υπηρεσίες και επιλογές, 3 κάρτες, μία κάρτα, η κάρτα του ακάς, online μαντίο, τρελή μαγική σφαίρα με εντελώς τρελές απαντήσεις και το πιο ολοκληρωμένο site αριθμολογίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα βρεις πάρα πολλές αριθμολογικές αναλύσεις, ιδιαίτερες, παράξενες, που θέλουν πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, θέλουν προσοχή στα νοήματά τους. Και μπορεί να σε βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Πού μπορεί να σε βοηθήσει? Στην ανάλυση του ονόματός σου, στο δρόμο ζωής, συμφωνία πεπρωμένων, αν είστε δίδυμες φλόγες, το χέρι της Φατίμα, το οποίο βασίζεται στην αρχαία αριθμολογία. Υπάρχει πεπρωμένο, καρμική κύκλη, η κύκλη σου, αν έχεις καρμικούς αριθμούς, προκλήσεις, εξάρσεις, κύκλη, πολλά πράγματα. Εντάξει. Όλα αυτά είναι για σένα, έχουν γίνει με πολύ μεράκι και φυσικά υπάρχουν και άλλα και άλλα και άλλα, θα στα πω άλλη στιγμή που έρχονται να φτιάχνουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως στο δικό μας τώρα να το μαζέψουμε. Άρα κάνε την εγγραφή σου. Έλα λοιπόν, διότι είμαστε κοντά στους 19.600 συνδρομητές. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Κάτι κάνουμε καλά και γι' αυτό με ακολουθεί ο κόσμος και υπάρχει όλη αυτή η πολύ μεγάλη παρέα. Έλα στην παρέα. Έλα τώρα να πάμε όμως πίσω, να πούμε εδώ για τον μάγο. Γιατί επέλεξα τον μάγο? Θέλω να σας πω κάτι. Το ταρό, στην ουσία, είναι η ιστορία του ανθρώπου. Όλες οι αποτυπώσεις που υπάρχουν, αυτές οι αποτυπώσεις εδώ που βλέπεις, να δούμε τον μάγο, σε αυτή την πολύ όμορφη αποτύπωση που έχει το συγκεκριμένο deck, όλα είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, του ανθρώπου. Να σου πω κάτι. Με τον ανόητο, το σημείο 0 και στη μηδενική μοίρα του κρύου ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Μιλάμε τώρα με συμβολισμό, έτσι. Γιατί στον κρύο και τα λοιπά θα τα πούμε, δεν πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση εδώ αρκετή, δεν θέλω να σπαταλήσω λίγο χρόνο. Αλλά ας πάρουμε όμως αυτό, όντως η μηδενική μοίρα του κρύου είναι η μοίρα που ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Ξεκίνησε όμως και το ταξίδι, αν το πάμε και εμείς, της ψυχής μας, εμείς ως άνθρωποι, ενσαρκωθήκαμε και ξεκινάμε από το σημείο 0. Ερχόμαστε ως ψυχές, γεννιόμαστε ως παιδιά και ξεκινάει το ταξίδι μας. Μαθαίνουμε, πηγαίνουμε σχολείο, πραγματικά πηγαίνουμε σχολείο και μαθαίνουμε να στηριζόμαστε στα πόδια μας ή όχι, η δύναμή μας, να μάθουμε τον κόσμο, να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, να κάνουμε και να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε. Και στην πορεία λοιπόν της μύησης της ζωής, γιατί εδώ υπάρχει ο αριθμός 4, φίλες και φίλοι, και ο αριθμός 4 είναι τα 4 στάδια μύησης του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή θα μας μύησει. Τι θέλετε να πούμε? Να πούμε για τις αποφάσεις, για την πνευματικότητα, με τον Ιεροφάντη που συμβολίζει την Εκκλησία? Θέλει να πούμε για τον Ερημίτη και που ψάχνουμε ως ψυχές? Ψάχνουμε τι? Ψάχνουμε την αγάπη, ψάχνουμε τον έρωτα, ψάχνουμε τη δουλειά, ψάχνουμε όμως. Τους εραστές, τη δικαιοσύνη, την απώλεια με το θάνατο. Όλα αυτά είναι μέσα λοιπόν στη ζωή, θα τα βιώσουμε. Και φυσικά στο τέλος θα έρθει λοιπόν, όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, όταν φύγουμε δηλαδή από τη ζωή, θα γίνει η ώρα της κρίσεως ανάλογα με το τι έχει κάνει, έκαστος θα κριθεί κατά τα έργα του που λένε λοιπόν, και μετά γινόμαστε ένα, προσέξτε, ένα με το υπόλοιπο κόσμο, με το σύμπαν, με το Θεό κτλ. Κτλ. Δηλαδή που σηματοδοτεί το τέλος. Όλα λοιπόν είναι στάδια μύησης. Επέλεξα λοιπόν, ας τα μαζέψω όμως τώρα, επέλεξα λοιπόν το μάγο σαν ρίξιμο, διότι δύο λόγια σας λέω και να ξεκινήσουμε έτσι. Είναι όμως πολύ σημαντικά να κάνουμε αυτή την εισαγωγή για να βάλουμε τις βάσεις. Ο μάγος λοιπόν συμβολίζει δύναμη. Είναι μια κάρτα ενδυνάμωσης, είναι μια κάρτα δύναμης, είναι μια κάρτα θέλησης.
Διότι έχει τη θέληση να μάθει και να περάσει μέσα από τα τέσσερα αυτά στάδια που σας είπα της μύησης. Εδώ ο μάγος καταλαβαίνει ότι ως άνθρωπος θα περάσει μέσα από πολύ τέσσερα σημαντικά στάδια μύησης. Θα αντιληφθεί το ξύφος που είναι η επικοινωνία, η σκέψη, θα αντιληφθεί τη φωτιά που είναι η ενέργεια, είναι το πάθος, είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να γίνουν κάποια πράγματα, να έχεις αυτό που λένε υψηλή ενέργεια. Τα πεντάκτηνα που έχουν να κάνουν με την ύλη, τη φροντίδα του σώματος, της ψυχής, το να χτίσει, να χτίσω όνομα, να χτίσω δουλειά, καριέρα, να χτίσω σπιτικό, οικογένεια, όλα αυτά είναι ο συμβολισμός, έτσι. Και το νερό που είναι το συναίσθημα. Να ερωτευτούμε, να αγαπήσουμε, να μας αγαπήσουν, οι επιθυμίες που έχουμε εσωτερικές, το τραγούδι της ψυχής. Όλα αυτά λοιπόν συμβολίζονται με το μάγο, διότι περιλαμβάνει αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Ας πούμε η κούπα συμβολίζει, όπως είπαμε, το συναίσθημα, περιλαμβάνει εδώ τα ξύφη που συμβολίζει και τις γνώσεις, συμβολίζει και, και τη σκέψη, συμβολίζει τέτοια πράγματα και ο μάγος αρχίζει και μέσα από αυτές τις γνώσεις που έχει μάθει, ο καθένας από εμάς είναι ένας μάγος, εν δυνάμει μάγος, φτιάχνει τη δύναμή του για να προχωρήσει αυτή τη ζωή. Εντάξει. Επίσης ο μάγος, σαν κάρτα ταρό, συμβολίζεται αστρολογικά από το σύμβολο του Ερμή. Προσέξτε. Εδώ λοιπόν τι υπάρχει. Υπάρχει το στρογγυλό, υπάρχει το μισοφέγγαρο που είναι η σελήνη, που σημαίνει η ψυχή και το κάτω σημαίνει η ύλη. Δηλαδή ένας συνδυασμός ψυχής και ύλης. Ο Ερμής δηλαδή όντως είναι ως ψυχοπομπός, όπως λέγεται, είναι ο μοναδικός, αν θέλετε, στην μυθολογία, που δεν είναι και τόσο μυθολογία τέλος πάντων, όπου μπορεί και επικοινωνεί με μηνύματα στον πνευματικό κόσμο, αλλά και στον κόσμο εδώ, ή στον κάτω κόσμο, ας το πούμε, στον Άδη δηλαδή, ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να μεταφέρει μηνύματα, να πάει, να επισκεφθεί τον Άδη και να ανέβει επίσης και στον πραγματικό κόσμο, στον πρακτικό, ρεαλιστικό κόσμο. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία που έχει ο μάγος, που και εμείς έχουμε αυτά τα εργαλεία, είναι οι δυνάμεις του νου, της θέλησης, των αισθημάτων και της ύλης. Είναι η δύναμή μας. Άλλοι έχουν δύναμη και εξουσία λόγω χρημάτων, άλλος έχει δύναμη λόγω μυαλού, νου, πολύ ισχυρό νου, άλλος έχει δύναμη διότι έχει τη θέληση, άλλος έχει δύναμη λόγω συναισθημάτων κτλ. Κτλ. Όλοι μας δηλαδή έχουμε δύναμη. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει δυσαρμονία, διότι αντί να έχουμε ισορροπία σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία, υπάρχει ανισορροπία. Πηγαίνουμε μόνο στο ένα κομμάτι, ας πούμε μόνο στην ύλη, ενώ πρέπει να είναι και η ύλη και το συνέστημα να είναι σε μια αρμονία. Τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τη θέληση γιατί να υλοποιήσουμε την πραγματικότητά μας. Στην ουσία ο μάγος μέσα από τη θέλησή του κάνει υλοποίηση ευχής. Η σκέψη που έχει την περνάει μέσα από διάφορα φίλτρα, την κάνει λοιπόν δύναμη, την κάνει θέληση, την κάνει συνέστημα, την κάνει νου, την κάνει λοιπόν ύλη και αυτό αρχίζει και πραγματώνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος σκέφτηκε το αεροπλάνο. Σκέφτηκε, φαντάστηκε το αεροπλάνο, φαντάστηκε το αυτοκίνητο, φαντάστηκε το διαστημόπλιο. Έτσι, όλα αυτά έγιναν μέσα από μια, αν θέλετε, και λίγο δημιουργική σκέψη ή φαντασία για να προχωρήσει ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα κτλ. Άρα λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν τη σύνδεση της ιδέας που είναι ο Ερμής. Ο πλανήτης Ερμής, η ικανότητα να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και το λόγο. Ο μάγος λοιπόν χρησιμοποιεί το λόγο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και τα ξόρκια, γι' αυτό υπάρχει και ο λόγος, γι' αυτό υπάρχει και η προσευχή, γι' αυτό υπάρχει και το ένα και το άλλο, διότι συνδέονται λοιπόν με την έννοια του Ερμή, με την έννοια του λόγου. Ο λόγος λοιπόν είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ καλό σκοπό, αλλά φυσικά και για κακό σκοπό. Πολλές φορές τα λόγια πληγώνουν πολύ περισσότερο από το να φας μια σφαίρα που λέει ο λόγος. Η εξέλιξή μας λοιπόν, το μήνυμα του μάγου σε γενικό πλαίσιο τώρα, είναι να πάρουμε πρωτοβουλία στη ζωή μας, να εκφράσουμε ιδέες και σε αυτή τη ζωή τις ευκαιρίες που έχουμε να τις κάνουμε επιτυχίες. Και να χρησιμοποιούμε τη δύναμη της λέξης και της σκέψης. Στην ουσία τι είναι όλο αυτό που, και θα το δείτε πώς θα κάνουμε ένα φανταστικό ρίξιμο, είναι ότι αυτή η κάρτα είναι ένας οδηγός επίτευξης των επιτυχιών και μία πύλη προς την εσωτερική μας εξέλιξη και την αληθινή μας δύναμη.
Στην ουσία το ρίξιμο που θα κάνουμε είναι θα αποκαλύψουμε την εσωτερική μας δύναμη. Με σκοπό τι? Να φωτίσουμε τον κόσμο. Είναι μια από τις αποστολές μας. Όλοι έχουμε σαν αποστολή και άλλα πράγματα. Ναι, ο καθένας έχει το δικό του σχέδιο ζωής, αλλά σαν μια μεγάλη αποστολή ανθρωπότητας, αν θέλετε, είναι να δώσουμε φως γύρω στον κόσμο μας. Βεβαίως υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Υπάρχει μια παραδοχή. Διότι ο μάγος γνωρίζει, η παραδοχή είναι μην περιμένεις πολλά πράγματα από αυτόν τον κόσμο να αλλάξει στο σύνολό του, και θα μου πείτε το ερώτημα, μα καλά, μόνος μου εγώ θα... Όχι, δεν είσαι μόνος σου, μόνη σου στο φως που λένε. Εσύ θα κάνεις αυτό που χρειάζεται για να προχωρήσεις αυτή τη ζωή. Σκόρπισε το φως και αυτό με κάποιο τρόπο θα έρθει να φωτίσει όλες τις γωνίες του κόσμου. Μένω εδώ, παίρνω αυτή την κάρτα. Ήδη λοιπόν έχετε δει, ελπίζω να έχετε επιλέξει μάγους. Οι μάγοι λοιπόν, για να πούμε λίγο τα ονόματα τους, γιατί αν είσαι καινούριος, πάντα κάνω μια ψηφοφορία προτού κάνω το άνοιγμα. Με σκοπό ο κόσμος να ενημερώνεται, να ψηφίζει, να γράφει από κάτω από τα σχόλια, να γίνει ένα είδος, υπάρχει ένα ωραίο είδος ενέργειας, κινητικότητας δηλαδή, με αυτά που γράφετε, προβληματισμούς, θετικά, αρνητικά, δυσκολίες, εμπόδια, δεν ξέρω, ό,τι ο καθένας εκφράζεται, αλλά έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει και να δει, να ψηφίσει βλέποντας όμως και τις εικόνες. Αυτές οι τέσσερις εικόνες που βλέπετε, που αντιπροσωπεύουν τον μάγο, τις φτιάχνω εγώ, είναι με δική μου, αν θέλετε, φαντασία και προτροπή, δική μου δημιουργικότητα, και δεν είναι τυχαίες αυτές οι επιλογές που έχω κάνει. Ούτε ο Arcanum, ούτε ο Light, ούτε ο Iris, ούτε ο Αιγύπτιος, ο Τζέντι, που δεν είναι τυχαία τα ονόματα αυτά που έχω επιλέξει. Διότι είδαμε προηγουμένως η πορεία της μοίησης του ανθρώπου, λέγεται και Arcanum, που σημαίνει και το μυστήριο. Όλα αυτά έρχονται και συνδέονται. Στην ουσία τα τάρο. Ναι, έχουν προβλεπτικότητα, προσέξτε, έχουν προβλεπτικότητα. Άλλο μαντική τέχνη, άλλο μαντία, άλλο ταρομαντία, υπάρχει μια διαφορά, και άλλο ταρό που σημαίνει... Ναι, μπορεί να σας μπερδέψω τώρα λίγο. Λοιπόν, ναι, υπάρχει η ταρομαντία που στην ουσία είναι η προβλεπτικότητα μέσα όμως από τη δική μας προσωπική ιστορία, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τα ταρό και κάποιο μήνυμα θέλουν να μας μεταδώσουν. Εντάξει, ελπίζω να το έβαλα σε ένα καλό πλαίσιο τώρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ελπίζω να έχετε επιλέξει. Γιατί θα ξεκινήσω με τον Arcanum, ο οποίος ο Arcanum, όπως τον βλέπετε, είναι ένας μάγος με πολύ ωραία χρώματα, ειλικρινής, στο αρνητικό βεβαίως, ναι, οι μάγοι είναι ψεύτες. Έλα να κάνω κάτι και θα γίνεις πλούσιος, πλούσια. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Διότι υπάρχουν διάφοροι νόμοι οι οποίοι πρέπει να είναι και λίγο γραφτό στον άλλον. Θα μου πεις, πολύ κλειστό αυτό που λες. Ναι, είναι. Ερχόμαστε όλοι για να επιτελέσουμε ένα συγκεκριμένο έργο και να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα μονοπάτια. Η ελεύθερη βούληση είναι σε εμάς σε υποθέσεις οι οποίες είναι, ναι, άμα θέλω τώρα, ναι, πάω μια βόλτα, πηγαίνω μια βόλτα και πηγαίνω, ας πούμε, τη βόλτα μου, βγαίνω από την πόρτα και πηγαίνω τη βόλτα μου. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η ελεύθερη βούληση δεν είναι και τόσο ελεύθερη βούληση. Σε μια συνεργασία πάνω σε. Αν κάποιος αποφασίσει να σταματήσει συνεργασία, σε ένα ελεύθερη σου βούληση είναι να συνεχίσει συνεργασία. Ο άλλος όμως δεν θέλει, σου λέει αντεγιά. Επιβάλλει τη βούλησή του σε σένα. Λέω απλά ένα παράδειγμα, εντάξει. Εδώ λοιπόν, Arcanum. Και θα δούμε τώρα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Να μπούμε, να δεις ένα πολύ πολύ δυνατό ρίξιμο. Λοιπόν, να κάνω λίγο χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε. Να έχουμε το χώρο μας, γιατί θα τραβήξω 7 κάρτες. Εντάξει. Και η πρώτη κάρτα αντιπροσωπεύει από πού παίρνεις έμπνευση για θέληση. Ήλιος. Συγκλονιστικό. Η δεύτερη επιλογή είσαι εσύ.
Θα μου πείτε, μα είναι δυνατό τόσοι χιλιάδες άνθρωποι? Ναι, γίνεται. Διότι η πορεία των ανθρώπων έχει ομοιότητες. Δεν είναι ίδιες, έχει όμως ομοιότητες. Και φυσικά ισχύει αυτό το άνοιγμα για αυτούς που το βλέπουν και το παρακολουθούν όλο δηλαδή. Δεν είναι μόνο να μπει και να δω λίγο στην αρχή. Όσοι το παρακολουθούν όλοι, τότε είναι όλο σχεδόν το βίντεο, την ανάλυση μου, τότε ισχύει για... Ισχύει αυτή η ανάλυση. Τρία πεντάκτηνο. Φοβερές κάρτες. Πάμε λοιπόν. Εδώ έχουμε τα μπαστούνια. 7 ξυφών. Θα στα αναλύσω. Έχουμε κούπες. 7 μπαστούνι. Μάλιστα. Εδώ είναι το πάθος και η ενέργεια. Εδώ είναι η διέστησή σου. Πάμε στα ξύφη που είναι οι γνώσεις, μάλιστα πολύ ωραία η σκέψη. Πάμε στα πεντάκτηνα που είναι η ύλη, το υλικό κομμάτι, τι χτίζουμε, τι κάνουμε. Πολύ ωραία. Κάτσε να τα φέρω λίγο πιο πάνω. Και τέλος πάμε στην υλοποίηση αυτού που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Ένα είναι. Δεν είναι πολλά. Ένα είναι. Αλλά είναι σημαντικό για σένα. Και είναι το 3 ξυφών. Έλα τώρα εδώ να τα εξηγήσω. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά και να ξεκινήσουμε. Η έμπνευσή σου, αγαπημένη μου, από πού αντλείς έμπνευση? Έμπνευση αντλείς από τον ήλιο. Ο ήλιος, το φως, η αλήθεια, όχι στο σκοτάδι, η ζέστη, η αγάπη, η καλοσύνη είναι η δική σου η έμπνευση και αυτό που φέρνεις σε τούτη την ενσάρκωση. Αυτή είναι η δύναμή σου. Από εκεί παίρνεις έμπνευση. Είσαι ένας ζεστός άνθρωπος. Θα μου πείτε, μα καλά, όλοι οι άνθρωποι εμείς που θα επιλέξουμε είμαστε ζεστοί. Σε ένα επίπεδο, ναι. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ναι, ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα σίγουρα, αλλά με το δικό του τρόπο ο καθένας φέρνει αυτή την αλήθεια. Μην μου πείτε ότι δεν θέλουμε όλη την αλήθεια, να μαθαίνουμε την αλήθεια, να είμαστε αληθινοί, να μαθαίνουμε την αλήθεια του τι έχει συμβεί. Πάμε σε σένα τώρα λοιπόν. Εσύ, ποια είναι η δύναμη, η προσωπική σου δύναμη? Πώς μπορείς να μεταμορφώσεις πράγματα, να τα πιάσεις και να τα μεταμορφώσεις? Και έρχεται μέσα από την ικανότητα με το 3 πεντάκτηνο. Είναι μια πολύ δυνατή κάρτα, μια πολύ όμορφη ενέργεια που δηλώνει άτομο το οποίο πιάνουν τα χέρια του. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει ικανότητες, πολλές ικανότητες. Μπορεί να έρχονται σε εσένα για να πάρουν πρακτική κιόλα συμβουλή. Στη δουλειά σου είσαι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλή, σε όποιο επάγγελμα και να είσαι. Δεν λέω ότι θα φυσικά και θα υπάρχουν δυσκολίες στα επαγγελματικά μας, αλλά μιλάμε για ικανότητες. Μιλάμε για τρόπο σκέψης. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που πιάνουν τα χέρια τους, βρίσκουν λύσεις πρακτικές όμως, έτσι. Έρχονται σε σένα για να ζητήσουν πράγματα, ακόμα και σε συμβουλευτικό κομμάτι. Πάμε τώρα να δούμε. Η ενέργειά σου, το πάθος σου. Τι είναι αυτό το οποίο σε εξητάρει, ρε παιδί μου, στη ζωή? Από πού μπορείς να τραβήξεις εσύ τώρα ενέργεια για να προχωρήσεις? Και έχει βγει μια πολύ περίεργη κάρτα που είναι το 7 ξυφών. Εσύ λοιπόν τραβάς, πρώτα απ' όλα έχουμε δύο εφτάρια. Τα δύο εφτάρια είναι πολύ σημαντικός αριθμός και σημαίνει ευλογία. Σημαίνει πνευματικότητα, σημαίνει προστασία. Έχεις πολύ πνευματικό κομμάτι μέσα σου και έχεις πολύ μεγάλη προστασία. Όταν εννοώ προστασία, εννοώ ότι σου έρχονται τα μηνύματα και διαισθητικά για όταν έρθει η στιγμή να σε προδώσουν οι άνθρωποι. Ή έρχονται τα μηνύματα όταν είναι να σου πάρουν την αξία σου, να σε κλέψουν, διότι η προδοσία έχει πολλά πρόσωπα. Εδώ όμως είναι μια κάρτα η οποία λέει, από πού, ρε παιδί μου, εγώ τραβάω δύναμη? Από το 7. Από την ανάλυση. Από τη σκέψη. Από τις αλήθειες. Από την πνευματικότητα. Από την πίστη στο Θεό. Διότι εδώ το 7 σημαίνει και οι 7 ουράνιες δυνάμεις που δεν σε αφήνουν. Δεν θα σε αφήσουν. Διότι αυτό που σου λέει, τραβάς ενέργεια μέσα από το να είσαι ειλικρινής. Μέσα από το να λες τις αλήθειες σου. Και όχι
να πουλάς την ακαιρεότητά σου. Όχι να ξεπουλάς την ηθική σου, τις αξίες σου. Από εκεί παίρνεις δύναμη. Στο δεύτερο λοιπόν που εδώ έχουμε, εδώ είναι τα μπαστούνια, είναι συμβολισμός, έτσι. Το στοιχείο με την ενέργεια, εδώ είναι το στοιχείο του νερού που είναι οι κούπες που σημαίνει το συναίσθημα. Έχει βγει πάλι άλλο ένα εφτάρι και ξέρεις τι σημαίνει αγαπητέ μου, αγαπητή μου εδώ, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου. Έχεις πολεμάς για την αγάπη, πολεμάς για τον έρωτα. Εσύ και όλοι οι άλλοι. Μάλλον στη ζωή σου έχεις κάνει κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν ήταν αποδεκτές για τον ΑΒ λόγο από τους άλλους ανθρώπους. Και σε πολεμάγανε. Ή μπορεί, επειδή είσαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, πολύ ευαίσθητος, δεν χωράς σε αυτόν τον κόσμο, διότι αυτός ο κόσμος, αυτό το οποίο σου λέει και σε γαλουχεί και σε μαθαίνει, είναι ότι πρέπει να είσαι σκληρός. Να μην έχεις συναίσθημα. Να είσαι μόνο ρομπότ, μόνο με λογική. Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι. Φυσικά έχεις το μυαλό για να σκέφτεσαι λογικά, πρακτικά. Είμαστε όμως και συναισθηματικά όντα. Και αυτό σε βάζει συνήθως απέναντι και σε άλλους ανθρώπους, αλλά όμως έχεις, να το πω έτσι, συγχώρεσαι με για την έκφραση, αλλά αυτή μου έρχεται η έκφραση, να στην πω και πρέπει να στην πω, τα καλαμπαλίκια. Λοιπόν, τα από κάτω, λοιπόν, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχεις λοιπόν τη μαγιά, αν θέλεις, τη δύναμη, την τόλμη, να πας ενάντια στο ρεύμα, στο συναισθηματικό κομμάτι. Η διέστησή σου δεν σε εξαπατά. Συνδέεσαι και εδώ με το 7 που σημαίνει ότι η διέστησή σου είναι απίστευτα δυνατή. Κράτα το λοιπόν. Και εδώ μάλλον υπάρχει ένα κληρονομικό χάρισμα. Κάτι έχει κληρονομήσει από πιο παλιές γενναίες ίσως. Γιατί μπορεί, εξαρτάται στον άνθρωπο, να έχεις προφητικά όνειρα, να έχεις διέστηση, να βλέπεις εικόνες ή κάτι να ακούς και να σου λέει πρόσεχε εκείνο, πρόσεχε τ' άλλο. Εντάξει, τώρα το αν κάποιος θα τα ακούσει ή όχι και θα το προσέξει είναι δικό του θέμα. Πάμε τώρα στα ξύφη, στη γνώση, στην επικοινωνία. Και πού μπορείς να βρεις ξεκάθαρες απαντήσεις και έχει βγει ένα σιπότη σκούπα. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, το οποίο όντως να είναι ένας υπότης, άντρας δηλαδή, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ερωτικό στοιχείο γιατί είναι και κουπάτος, όμως νιώθεις εσύ ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι και να αποκτήσεις γνώσεις, να μάθεις πράγματα. Και να μάθεις αυτά τα οποία σου αρέσουν, γουστάρεις και τα αγαπάς. Άρα λοιπόν μέσα από τις γνώσεις αποκτάς δύναμη. Διότι όντως, ναι, η γνώση είναι μεγάλη δύναμη. Παντού. Αυτό που λένε η γνώση είναι δύναμη, το αρχαίο ρητό, ισχύει και θα ισχύει τον αιώνα τον άπαντα. Διότι όταν έχεις τις γνώσεις, μπορείς να πάρεις και αποφάσεις οι οποίες, ναι, μεν έχουν και ένα συναισθηματικό χαρακτήρα, αλλά μπορείς να βρεις ποια είναι η αποστολή σου και κάπως να ξεκαθαρίζεις και να καταλάβεις το συναισθηματικό σου κόσμο. Τώρα νιώθω έτσι. Γιατί νιώθω έτσι? Νιώθω στεναχώρια. Γιατί νιώθω στεναχώρια? Νιώθω χαρά. Ναι, γιατί, γι' αυτό και γι' αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι να το υπεραναλύσεις, αλλά έτσι προχωράς εσύ. Η τέταρτη επιλογή, το τέταρτο άνοιγμα είναι τα πεντάκτηνα. Συμβολικά λέμε, είναι τα τέσσερα στοιχεία. Τα πεντάκτηνα τι σημαίνει? Σημαίνει ύλη. Σημαίνει ο φυσικός κόσμος, το σώμα μας, έτσι. Πώς μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις αυτό υπέρ σου? Και έχει βγει μία βασίλισσα μπαστούνι. Δες εδώ τους πολύ όμορφους συνδυασμούς που μας λένε τα ταρό με τη σοφία τους, που έχουμε ξύφι, φωτιά, νερό, φωτιά. Και το πεντάκτηνο βέβαια που είναι η γη. Πώς έρχονται και σχεδιάζουν λοιπόν μια ιστορία, τη δική σου ιστορία. Και η δική σου ιστορία λοιπόν στο κομμάτι των πεντάκτηνων λέει ότι έχεις απίστευτη διέστηση. Έχεις πολλή ενέργεια. Ξέρεις πού θα πας. Ξέρεις τι αποφάσεις θα πάρεις. Έχεις τη δύναμη. Έχεις και τη διέστηση. Και είσαι ένα άτομο
με πάρα πολλές ικανότητες. Τις οποίες όμως, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δυσκολεύεσαι να τις πιστέψεις. Γιατί? Τρία ξυφών. Το τρία ξυφών, λοιπόν, με όλα αυτά εδώ πέρα που έχουμε συνδυάσει, ποιες είναι εκείνες οι αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σου? Είναι ότι δεν πιστεύεις. Είναι ότι δεν μπορεί το μυαλό σου να συλλάβει αυτήν την έννοια, αυτές τις έννοιες που σου λέω, για να μπορέσεις να κάνεις την υλοποίηση των πραγμάτων που θέλεις να κάνεις. Σε ενέργεια, σε συναίσθημα, σε σκέψεις και γνώσεις και στην ύλη. Δεν μπορείς να τα συνδυάσεις, δυσκολεύεσαι. Το τρία ξυφών σημαίνει και πάλι εδώ προδοσία. Το τρία ξυφών επίσης πάλι εδώ σημαίνει δυσκολίες. Το τρία ξυφών επίσης σημαίνει και δεν μπορείς να τα πετύχεις στην υλοποίησή σου. Γιατί? Διότι δεν το πιστεύεις, διότι έχεις προδοθεί ίσως στο παρελθόν από τους ανθρώπους, έχεις κουραστεί και η στεναχώρια είναι πολύ ισχυρότερη από όλες τις υπόλοιπες ενέργειες. Γι' αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις. Αλλά επειδή εδώ βγήκε μια πολύ σημαντική κάρτα, η οποία είναι πολύ αρνητική όμως, πρέπει να τη σκεπάσουμε με μια μεταμόρφωση. Και η μεταμόρφωση είναι απίστευτα σημαντική και ιδιαίτερη. 3, 3, 6, αγαπημένοι. Όταν λοιπόν τα μηνύματα συνδυάζονται, είναι να κινήσεις τη ζωή για νέα πράγματα. Με ηρεμία μυαλού, να σχεδιάσεις το ταξίδι τη ζωή σου, ο καθένας βεβαίως, πού θες να πας, κάπου θες να πας. Κάπου υπάρχει ένα ταξίδι ζωής εδώ. Μπορεί να είναι πραγματικό ταξίδι, μπορεί να είναι συμβολικό, μπορεί να είναι επιθυμία. Δεν έχεις παρά να το ξεκινήσεις. Ο μάγος λοιπόν έχει ξεκινήσει, έχει πάρει τις γνώσεις του, έχει πάρει όλες αυτές τις εμπειρίες, έχει βάλει την κάπα του και έχει ξεκινήσει και παίρνει και τους ανθρώπους μαζί του που θέλει να πάρει. Έχει ξεκινήσει και θα πάρει τους ανθρώπους μαζί του που θέλει να πάρει. Αυτό κι αν είναι από τις πιο δυνατές υλοποίησεις ευχής, να το πω έτσι, στη σημερινή μας ζωή. Να πάρουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν το χρόνο μας, την καρδιά μας, την ενέργειά μας. Πάμε τώρα. Στη δεύτερη επιλογή. Ναι. Η δεύτερη επιλογή, ο οποίος είναι ο light. Πολύ φωτεινός, συνδέεται μέσα από πολύ διαφορετικές διαστάσεις, ιδιαίτερος. Είναι ένας μάγος ο οποίος και εδώ θα μας αποκαλύψει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές που κάνουν, διότι πολλές φορές στη ζωή δεν έχουμε όλη την πληροφορία. Δεν έχεις όλη την πληροφορία. Να σου πω κάτι, ένα απλό πράγμα. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει ευτυχία, υπάρχει ένα excitement που λένε. Δηλαδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός, μια αγωνία όμορφη. Δεν ξέρεις όμως. Θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Μπορείς να βάλεις το μυαλό να το σκεφτεί αυτό. Τι θα σου πει το μυαλό, θα σου πει η σκέψη, θα σου πει όλα καλά θα πάνε. Δεν μπορείς να γνωρίζεις. Πού βασίζεσαι? Στη διέστηση. Πάμε. Πρώτη κάρτα που θα επιλέξω είναι από πού λαμβάνεις έμπνευση. Μέσα από τον ακόλουθο μπαστούνι. Μία πολύ δυνατή κάρτα, έχει πολύ ενέργειο ακόλουθος μπαστούνι. Εδώ είσαι εσύ και έχει βγει το 6 πεντάκτηνο. Δύο πολύ όμορφες αποτυπώσεις κάρτας, θα τις αναλύσω σε λιγάκι, δώσε μου λίγο χρόνο. Πάμε λοιπόν στο συμβολισμό μπαστούνια που σημαίνει ενέργεια. Τι σου δίνει εσένα? Χαρά,
και έχει βγει μια ιέρια. Το μυστήριο λοιπόν σου δίνει χαρά. Και οι μυστήριοι άνθρωποι και οι λίγο σωστρεφείς, για πάνω. Κούπες, το συνέστημα, ένας υπότης ξυφών. Α, εσύ λοιπόν αν είσαι γυναίκα, ψάχνεις ρόκσταρ. Ψάχνεις λοιπόν υπότης ξυφών, ε. Τα κακά τα αγόρια, συναισθηματικά να σε εξιτάρουν, ε. Με τα λόγια τους, με τις κινήσεις τους, με αποφασιστικότητά τους, ε. Να είναι εδώ, θα σε πάω σε άλλα μέρη, ε. Αυτό είναι, αυτό σημαίνει. Τρέχει αυτός εδώ με πολλή ενέργεια, με το τόξο του, ποιος ξέρει με το τόξο του που τρέχει τώρα αυτός, ε? Να πάει καμπάλα στη μηχανή του, να σε πάει βόλτα. Σε εξητάρουν λοιπόν συναισθηματικά οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι έτσι εξωστρεφείς, μιλάνε. Η ουσία είναι ότι θέλουν να σου δώσουν νέες εμπειρίες. Αυτό ψάχνεις. Ψάχνεις για νέες εμπειρίες. Πάμε στα ξύφη. Τα ξύφη σημαίνει γνώσεις και ένα άσος πεντάκτηνο. Θέλεις γνώσεις λοιπόν να αποκτήσεις και να μαθαίνεις καινούργια πράγματα στη ζωή, τα οποία να είναι χρήσιμα, να είναι πρακτικά για σένα. Και το πεντάκτηνο, και τα πεντάκτηνα, ο συμβολισμός στο πεντάκτηνο, αγαπημένα, αγαπημένοι μου, είναι οι εραστές. Αγάπη, έρωτας. Αλλά να είναι αληθινός, όχι ψεύτικος. Θες αληθινό έρωτα εσύ. Θέλεις λοιπόν άνθρωπο ο οποίος θα στέκεται δίπλα σου, θα μπορείς να στηριχθείς πάνω του πάνω της και αυτό θα σου δώσει πολύ μεγάλη πληρότητα, ουσιαστική πληρότητα, πραγματική. Και ποια είναι λοιπόν τώρα η υλοποίηση που με όλους αυτούς τους συνδυασμούς θες να πετύχεις και είναι η δύναμη. Αγαπημένα, αγαπημένη μου, είναι η δύναμη. Έλα να τα δούμε λίγο. Από πού εμπνέεις λοιπόν εσύ? Sorry, κάνω παύση γιατί μου έρχονται φλάσιες, έτσι. Από πού παίρνεις λοιπόν έμπνευση, από πού εμπνέεσαι? Ο ακόλουθος μπαστούνι δηλώνει ενέργεια, δηλώνει δύναμη, δηλώνει ανανέωση. Δηλώνει επίσης, ναι, αποφασιστικότητα. Δηλώνει το καινούριο. Στη ζωή σου εσύ λοιπόν θέλεις να κάνεις και, όχι στη ρουτίνα να σου το πω έτσι, να ανανεώνεσαι καινούρια πράγματα. Τώρα πάμε στο κομμάτι, ποια είναι η εσωτερική σου δύναμη. Με ποιο τρόπο εσύ ό,τι πιάνεις μπορείς να το μεταμορφώσεις. Έξι πεντάκτηνα. Ισορροπίες. Έχεις καταλάβει ότι στη ζωή ισχύει ο νόμος αίτιο και τιατό και θέλεις δικαιοσύνη και επίσης σε θέματα σχέσεων σου αρέσει η αρμονία. Δεν σου αρέσουν οι τσακωμοί, οι διαπληκτισμοί. Θέλεις να υπάρχει μια αρμονία. Ότι πιστεύεις ότι μπορούν να λυθούν με το διάλογο, με τη συζήτηση, με τη λογική. Σου αρέσει η αρμονία. Είσαι ένας άνθρωπος όπου μέσα του υπάρχει η αρμονία. Τα μπαστούνια λοιπόν εκφράζονται, που σημαίνει η ενέργεια και σημαίνει τι είναι αυτό που σε εξητάρει, έρχονται μέσα από με μια ιδιαίτερη κάρτα που είναι η μεγάλη αίρια. Η σελήνη λοιπόν, το συνέστημα, το μυστήριο, η ψυχή. Ενέργεια και ψυχή, πώς αυτά έρχονται και συνδυάζονται για σένα. Η διέστηση και το μυστήριο λοιπόν. Σου δίνουν ενέργεια και είναι αυτά τα οποία καταλαβαίνεις, είναι αυτά τα οποία σε κινητοποιούν, δηλαδή τι ζητάει η ψυχή σου. Είπαμε για το rockstar, εδώ είναι το συνέστημα, εδώ είναι οι κούπες. Θέλεις λοιπόν να έχεις ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι θα ανεβάζουν την ενέργειά σου και θα ξυπνάνε την ψυχή σου. Ερωτικά, συναισθηματικά, νοητικά. Οι γνώσεις θες να είναι πρακτικές, σου αρέσουν να κάνεις καινούργια πράγματα, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Οι εραστές, μια πανέμορφη κάρτα που έχει βγει στα πεντάκτηνα, τα οποία είναι φροντίζω το σώμα, έχει βγει πάλι άλλο ένα εξάρι εδώ, έχεις δύο εξάρια εδώ. Και τα δύο εξάρια σημαίνει ότι
σου αρέσουν πολύ οι σχέσεις να είναι, ρε παιδί μου, αρμονικές, να τα πηγαίνεις καλά, όχι σε τσακωμούς. Θέλεις μια ηρεμία ψυχής. Θέλεις μια συνεννόηση. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, συμβαίνει και στη συνεργασία. Και οι επιλογές που θα κάνεις στη ζωή σου, θέλεις να έχουν μια βαρύτητα, να έχουν μια ισορροπία. Όλα αυτά τα συνδυάσω τώρα. Τι έχω? Έχω την υλοποίηση της ευχής μέσα από τον αριθμό 8, που είναι η δύναμη. Αυτή η κάρτα που σημαίνει όντως δύναμη, strength που σημαίνει δύναμη, είναι και πνευματική, συγχρόνως, είναι όμως και πολύ υλική. Ύλη, της ύλης, αυτού του κόσμου. Και σου μιλάει λοιπόν ότι στη ζωή θα χρειαστεί από πρόβατο να μεταμορφωθεί σε λιοντάρι και από λιοντάρι ορισμένες φορές να γίνεις πρόβατο. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή, αυτή είναι η ισορροπία, αυτή είναι η πνευματικότητα. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή όπου εκεί που νιώθεις ότι έχεις πολύ δύναμη πρέπει να είσαι σαν πρόβατο, γιατί εκείνη η δύναμη πραγματική. Πιάσε το λιγάκι, ανέλησε το και θα δεις ότι έχω δίκιο. Και όταν θα χρειαστείς τη ζωή, όταν είσαι πρόβατο, να μεταμορφωθείς σε λιοντάρι. Σε καλεί λοιπόν το μυητικό σου μονοπάτι εσένα, ο μάγος αν θέλεις, σε τι? Σε καλή, αγαπημένη, αγαπημένη μου, να νιώσεις τη δύναμή σου, να καταλάβεις ότι με εσωτερική δύναμη μπορείς να πετύχεις απίστευτα πράγματα. Επίσης, ένα άλλο μάθημα του 8 εδώ είναι ότι όλα μπορούμε να τα πετύχουμε χωρίς να χρειαστεί να πατήσουμε πτωμάτων. Χρειάζεται όμως, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, να καταλάβεις ότι έχεις μέσα σου πολλά κιλά θέλησης. Να το ξαναπώ, να το επαναλάβω, να το καταλάβεις καλά. Πολλά κιλά εσωτερικής θέλησης, εσωτερικής δύναμης, ψυχής. Μπορείς να υλοποιήσεις πράγματα στη ζωή σου? Ναι, μπορείς. Εδώ τώρα να κάνω μια μικρή διευκρίνηση. Άλλος άνθρωπος, άλλοι άνθρωποι θέλουν, που έχουν επιλέξει αυτή την κάρτα, βρίσκονται σε ένα διαφορετικό στάδιο, άλλοι έχουν προχωρήσει λίγο μπροστά, άλλοι θέλουν άλλο ρυθμό, άλλοι πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά. Εξαρτάται τώρα, πάλι σας το ξαναλέω, ναι, το προσωπικό σχέδιο του καθενός. Η δύναμή σου, έχεις τη δύναμη υλοποίησης της ευχής. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις το περιβάλλον σου, διότι ο μάγος αυτό κάνει. Έχετε παρατηρήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι π.χ. με τη δύναμη του λόγου πείθουν τους ανθρώπους, τους εξιτάρουν? Συνήθως είναι πολιτικοί. Ή αν έχετε δει κάποιες ταινίες όπου βγαίνει ένας προπονητής, μιλάει στην ομάδα και με το λόγο του, την ενέργειά του, τις πράξεις τους, αλλάζει την ομάδα, τη μεταμορφώνει, και αλλιώς ήταν η ομάδα που σερνότανε και μετά βγαίνει και νικά, έλεγε τώρα. Ναι, δεν λέω ότι συμβαίνει πάντα, επηρεάζει όμως. Θέλω να δείξω τη δύναμη του λόγου και της εσωτερικής δύναμης. Φαντάσου να βγει ένας, λέω τώρα, ας πω ένα παράδειγμα, στους προπονητής και να πει: ρε παιδιά, ναι, χάνουμε ένα 0, να σας πω, παρατήστε το. Δεν πειράζει μόνο, εντάξει, σιγά δεν έγινε και τίποτα. Σιγά τα πράγματα. Ας χάσουμε. Ναι. Ή και στη δουλειά, ή και στον έρωτα. Μόνο, εντάξει, σιγά, και τι έγινε. Ας χωρίσουμε, σιγά, άντε γεια. Είναι έτσι απλό? Όχι. Πολεμάς. Το 8 είναι και νούμερο, είναι αριθμός και πολέμου κιόλας. Όχι ο καθαρού πολέμου, γιατί ο αριθμός του πολέμου είναι το 9, αλλά τέλος πάντων. Το 8 όμως σημαίνει δύναμη εσωτερική και ότι θα πολεμήσω για κάποια πράγματα όταν χρειαστεί. Εκείνος ο ηγέτης, όπως εσύ στη ζωή σου, όπου θα πρέπει να πολεμήσεις, θα πρέπει να διεκδικήσεις, θα πρέπει να μιλήσεις. Δεν λέω με βία και τέτοια, ενώ δηλαδή θα πρέπει να οριοθετηθείς. Είναι η εσωτερική σου δύναμη που πάλεται μέσα σου εσωτερικά να εκτοξευτεί από την ψυχή σου και να βγει προς τα έξω. Γιατί? Για να ζήσεις.
πάλεται η ψυχή σου για να ζήσει συγκλονιστικές εμπειρίες. Τρίτη επιλογή. Ο Άιρης, λοιπόν. Δεν είναι τυχαίες επιλογές που έχω κάνει. Όχι, δεν είναι τυχαίες επιλογές. Κέλτικη φιλοσοφία, κέλτικη πνευματικότητα. Και εκείνοι οι Κέλτες υπήρχαν, είχαν έρθει σε επαφή και με αρχαίους Έλληνες. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος είχε έρθει σε συνάντηση με τον Άβαρης. Άβαρης σημαίνει αυτός ο οποίος δεν έχει βάρος, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία τότε ύπτατο, δεν περπάταγε, ήταν σαν να γλίστραγε. Θα μου πείτε, μα ναι, φόραγε τα ρούχα του, ήταν έτσι που πολλές φορές το βάδισμά του. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, υπάρχουν και συμβολισμοί. Ο οποίος λέγονταν Υπερβόριος, γνώστης και εκείνος πολλών πραγμάτων, μαθήτευσε όμως κοντά στον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας λοιπόν άρχισε, μπορεί να το βρείτε και αυτά, υπάρχουν και κείμενα, τα οποία λέει κάποια στιγμή ο Πυθαγόρας στον Άβαρη. Άβαρης όταν το συνάντησε, όταν συναντηθήκανε, και του λέει: έλα να σε μάθω, λέει, τη μαντική τέχνη των αριθμών, η οποία αυτός που ξέρει να τους χρησιμοποιεί, οι αριθμοί, λέει, έχουν προφητεία με πολύ μεγάλη ακρίβεια και είναι πολύ καλύτερη από κάθε άλλη προφητεία και από κάθε άλλη τέχνη μαντίας. Τα αδεέφη Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας ήταν πρώτα μύστης και μετά όλα τα άλλα. Και τα μαθηματικά που έχει βγάλει, στη γεωμετρία, το τρίγωνο, όλα είναι με εσωτερικά μηνύματα ψυχής. Μπορείτε να προκλήσετε τα... Έχω κάνει κάποιες αναλύσεις, μπορείτε να τις ψάξετε, μπορείτε να ψάξετε και το site μου, θα ανακαλύψετε αρκετά πραγματάκια. Πάμε όμως τώρα εδώ. Από πού εμπνέεσαι, από πού παίρνεις έμπνευση. Τέσσερα κυπέλων, διαλογιστική κατάσταση. Μέσα από την ηρεμία, τη συναισθηματική ηρεμία. Μέσα από τη φύση, μέσα από την ησυχία. Μέσα, μάλλον μακριά από τη βοή του κόσμου και λίγο απομονωμένος, απομονωμένη. Μπορεί, θα δούμε, μπορεί να είσαι και λίγο μοναχικός άνθρωπος. Άλλο μόνος, άλλο μοναχικός. Όπου θέλεις λίγο τη δική σου ηρεμία για να μπορέσεις να μαζέψεις ενέργεια. Κάπου φαίνεται εδώ, αυτό μου λέει εδώ, κάπου ενεργειακά, συναισθηματικά, σαν να υπάρχει μια μικρή τρυπούλα, όπου όταν βρίσκεσαι σε πολύ κόσμο, όταν είναι πολλοί άνθρωποι, όταν υπάρχει τσακωμός, βοή, κουράζεσαι. Και θέλεις μετά να συνέλθεις. Για να δούμε. Για να δούμε εσένα λοιπόν. Αλλά επειδή είναι μια κάρτα έμπνευσης, εσύ εμπνέεσαι μέσα από διαλογισμό, προσευχή, ήρεμες καταστάσεις, μουσική. Και έχει βγει το δύο μπαστούνι μάλιστα. Εσύ λοιπόν, εσύ αγαπημένη μου, η δύναμή σου είναι η επαφή και η συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Όπου σου δίνουν ενέργεια. Δες πώς τώρα έρχονται και δένουν εδώ. Οι άνθρωποι, εσύ αναζητάς και πρέπει να αναζητάς τη ζωή σου ανθρώπους οι οποίοι σου δίνουν ενέργεια, δεν σου τρώνε ενέργεια, δεν σου κλέβουν ενέργεια. Το δύο μπαστούνι σημαίνει κάνω σχέδια. Το δύο μπαστούνι είναι ότι πετυχαίνω αυτά που θέλω να πετύχω στη ζωή μου μέσα από άλλους ανθρώπους. Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Με γεμίζουν. Και είναι εναρμονισμένοι με εμένα. Γιατί το δύο σημαίνει το μαζί. Σημαίνει η σύζευξη. Πάμε στο επόμενο. Πάμε λοιπόν στα μπαστούνια, στο μπαστούνι, στο στοιχείο μπαστούνι, στο στοιχείο φωτιά, που σημαίνει ενέργεια και πάθος. Υπότιση ξυφών, ορμάσεση. Εξητέ πολύ, θες δηλαδή δύναμη. Θέλεις με τον υπότιση ξυφών, εδώ σημαίνει τόλμη. Σημαίνει η ενέργεια, άνθρωποι οι οποίοι τολμάνε, και εσύ να τολμήσεις τη ζωή, να προχωρήσεις, ή ανθρώπους οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να τολμήσεις. Πολύ δυνατό αυτό. Ο υπότης ξυφών έχει να κάνει και με θέματα δικαιοσύνης, γραψίματος, συμβόλαια, που μπορεί κατά κάποιο τρόπο και εσένα με εξουσία. Σου δίνει ίσως και εσένα, σου δίνει μάλλον να σε παθιάζει και η εξουσία λίγο.
ή να έχεις εσύ, ή ρε παιδί μου, είσαι γυναίκα και θαυμάζεις πολύ ανθρώπους με στολή. Sorry, τώρα τι να κάνω, εντάξει, ή με κάποιο αξίωμα. Τρελαίνεσαι, λέω τώρα. Μπορεί να είσαι άντρας και λες, ρε παιδί μου, εγώ παθιάζω με το να έχω να γίνω αξιωματικός, να γίνω αυτό. Σου αρέσει. Τώρα βεβαίως εννοείται ότι μπορεί να μην είναι σε όλους, αλλά κάτι όμως όλο αυτό και θέματα δικαιοσύνης και θέματα αλήθειας, παθιάς με την αλήθεια και με θέματα λόγου. Σου αρέσει να μιλάς κιόλας. Να εκφράσεις απόψεις σου. Και αυτό μου ήρθε φλασιά να σου πω. Κούπες λοιπόν. Οι κούπες είναι η διέστηση και έχει βγει το 2 πεντάκτινο. 2-2. Το 2 πεντάκτινο είναι μια πολύ ωραία εικόνα, ένα πολύ ωραίο χαρτί ταρό, που σημαίνει διέστηση, και το 2 πεντάκτινο έχει και ένα μυστήριο σύμβολο εδώ, αν παρατηρείς. Το βλέπεις, είναι σαν λαβύρινθος. Είναι ο στροβιλισμός. Είναι η υλοποίηση της ευχής μέσα από την ενέργεια, τη στροφή της ενέργειας. Επίσης είναι μέσα από την ισορροπία. Το 2 πεντάκτινο σημαίνει εξισορροπώ. Το 2 πεντάκτινο σημαίνει ότι τα φέρω έτσι στη ζωή μου, όπου μπορώ να έχω και δύο επιλογές. Άρα η διέστησή σου σε οδηγεί σε πρακτικότητα, αλλά και να βρίσκεις ισορροπίες στη ζωή σου. Σου αρέσει αυτό. Συναισθηματικά θες να είσαι ισορροπημένος, ισορροπημένη. Θα μου πεις, okay, και ποιος δεν θέλει. Η διέστησή σου όμως επίσης σημαίνει ότι... Ναι, βλέπω εδώ ότι, ναι, sorry, 2 και 2 μας κάνει και το 4 εδώ. Πού συνδέεται? Και συνδέεται διότι τα δύο πεντάκτινα στη διέστηση που έχουν πέσει είναι ότι μπορεί εσύ, αγαπημένη, αγαπημένη μου, να σου την έχουν κιόλας μεταδώσει. Μάνα, γιαγιά, κάτι έχει αρπάξει εσύ. Και σου έχουν πει ότι οι άνθρωποι, ναι, υπάρχουν καλοί κακοί, σίγουρα, οι άνθρωποι όμως είναι αυτοί οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Μάλιστα. Στην ψυχή και στο συναίσθημα. Και όντως είναι αλήθεια αυτό. Αγαπάμε, ερωτευόμαστε, είναι μια εξέλιξη ανθρώπινης ψυχής αυτό, έτσι, συναισθήματος. Ξύφι λοιπόν, και τι λένε τα ξύφι για γνώσεις, μάλιστα. Τα ξύφι λοιπόν που έχουν να κάνουν με τη γνώση, έχει έρθει και έχει πέσει ο κρεμασμένος που είναι καθαρά μια πνευματική κάρτα. Όμως, εδώ σου μιλάει και για κάτι άλλο. Ο κρεμασμένος μιλάει για μια άλλη κατάσταση του νου, μια μεταμόρφωση, σου μιλάει επίσης και για μια θυσία. Εάν θέλεις στη ζωή σου να μάθεις πράγματα, να αποκτήσεις εμπειρίες, θα θυσιάσεις κάτι που είναι πολύ πολύ σημαντικό και είναι το μοναδικό για μένα ουσιαστικό πράγμα που έχει να θυσιάσει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Και είναι ο χρόνος του. Εδώ, εάν θέλεις εσύ γνώσεις, ξεκάθαρα πράγματα, που μπορείς να βρεις αλήθειες, που μπορείς να βρεις ξεκάθαρα πράγματα, θα χρειαστείς να θυσιάσεις το χρόνο σου για να αποκτήσεις γνώσεις, εμπειρίες, να προχωρήσεις, να αλλάξεις επίσης τον τρόπο σκέψης σου. Θα το έκανες? Γιατί εδώ έχουμε Ποσειδώνα. Ο κρεμασμένος συνδέεται λοιπόν με τον Ποσειδώνα, που αστρολογικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θολά νερά. Σημαίνει ότι πολλές φορές είναι συνεφιασμένο το μυαλό μου. Πολλές φορές δεν βλέπω την αλήθεια. Δεν μπορώ να σκεφτώ ξεκάθαρα. Κάπου δεν βλέπω κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο λίγο σκέψης σου ή προσέγγιση πραγμάτων. Αλλά αυτό είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο και θυσία. Έχεις το χρόνο και τη θυσία και την όρεξη να το κάνεις. Για πάμε όμως στο επόμενο. Πού είναι το πεντάκτινο? Πού είναι η ύλη, τα υλικά κομμάτια? Και έχει βγει ένας. Εδώ έχει βγει ένας βασιλιάς ξυφών. Αποφασιστικότητα, δύναμη, δικαιοσύνη, επικρατεί η λογική έναντι του συναισθήματος. Εδώ λοιπόν έχουμε, πρόσεξε, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι πλούσιος σε πράγματα. Δηλαδή, πλούσιος, πλούσια σε πράγματα. Τι εννοώ? Πλούσιος, πλούσια σε συναίσθημα,
πλούσιος πλούσια σε λογική, σκέψη, έκφραση λόγου, και αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ δυνατός. Ναι, μου λέει να τραβήξω και το manifestation εδώ, η διέστησή μου. Για πάμε στην υλοποίηση της ευχής, 3 πεντάκτημα, μάλιστα. Μεγάλη, τι να πω. Όταν όλα συνδυαστούν, όταν συνδυαστεί δηλαδή οι γνώσεις, η αποφασιστικότητα, η αλήθεια, μαθαίνεις, ισορροπείς, έχεις δύναμη εσωτερική και ορμάς, μέσα από άλλους ανθρώπους, μαθαίνεις από αυτούς, συνεργάζεσαι με αυτούς, καταλαβαίνεις, έχεις και την εσωτερική γαλήνη, το εσωτερικό συνέστημα που με το 4 κούμπα το μαζεύεις το συνέστημα, το ελέγχεις κατά κάποιο τρόπο, και όταν λέω το ελέγχεις, δεν το λέω αρνητικά, έρχεσαι με αυτό εδώ πέρα το δυναμικό που είναι το 3 πεντάκτημα. Τι σημαίνει λοιπόν 3 πεντάκτημα? Έχεις πολλές ικανότητες. Μπορείς να πετύχεις. Κοίτα εδώ το μάγο, τι κάνει. Εσύ λοιπόν που επέλεξες το τρίτο πακέτο, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη για να πετύχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Το έχεις. Το 3 πεντάκτημα σημαίνει άνθρωπος με ικανότητες. Άνθρωπος με γνώσεις, άνθρωπος που πιάνουν τα χέρια του, άνθρωπος που πιάνει ο λόγος του, άνθρωπος που πιάνει η φαντασία του, άνθρωπος που πιάνει το συναισθημά του. Ναι. Το 3 πεντάκτηνο, επειδή γι' αυτό σου βγήκε και το 3 πεντάκτηνο, έχει την ικανότητα να πετυχαίνει, διότι φτιάχνει όνομα και έρχονται οι άλλοι άνθρωποι σε εσένα. Έρχονται σε σένα σε πολλαπλά επίπεδα. Όχι μόνο και για συνεργασίες, γιατί είναι το πεντάκτηνο, οπότε είναι και το κομμάτι της συνεργασίας, αλλά έρχονται σε σένα διότι βλέπουν μια άλλη διαφορετική ψυχή, ποιότητα ψυχής. Έχεις μια άλλη ποιότητα ψυχής. Και όταν αυτό έρθει στην επιφάνεια, τότε μπορείς με τη δύναμη της θέλησης και του λόγου σου, χάρη στις ικανότητές σου, να πετύχεις πολλά πράγματα. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Και τώρα, πάμε τώρα στην τελευταία επιλογή, που είναι και η δικιά μου επιλογή. Ο Τζέντι, λοιπόν. Ένας, σύμφωνα με τις μυθολογίες, Αιγύπτιος μάγος που είχε πάρα πολλές ικανότητες, που να το ψάξετε κιόλας να βρείτε και εσείς ιστορίες. Ας επικεντρωθούμε όμως στο ρίξιμο, είναι και η δικιά μου επιλογή, για να δούμε τι έχει να μας πει. Δύναμη της θέλησης, υλοποίηση ευχής των πραγμάτων που θέλουμε εμείς να κάνουμε σε αυτή την ενσάρκωση. Τι βοήθειες έχουμε, τι χρειάζεται να δούμε, ποιες είναι οι πληροφορίες. Και πάμε. Τέταρτη επιλογή. Ο Αιγύπτιος μάγος. Λέγεται Τζέντι. Από πού λοιπόν παίρνουμε εμείς έμπνευση? Και παίρνουμε μέσα από έναν ακόλουθο, μάλλον όχι, μέσα από... Μισό λεπτό. Μέσα από έναν ακόλουθο, ναι, μέσα από έναν ακόλουθο ξύφων. Κοφτερά μυαλά. Νεαρά μυαλά, όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο ακόλουθος ξύφων σημαίνει μελέτη, σημαίνει επίσης ότι είναι σαν μια κίνηση σκακιού. Δηλαδή, είναι λίγο πονηρός. Θα σας πω όμως ως τι. Ο ακόλουθος ξυφών περιμένει από τον άλλο να κάνει κίνηση. Σου λέει, οκ, σε γνωρίζω, σε μαθαίνω, μιλάμε, κάνουμε. Κάνε την κίνηση σου. Κάνει ο άλλος την κίνηση. Βγάζει τον εαυτό του, καλός, κακός, εαυτός, βλαμμένος, ξεβλαμμένος, ξεβλαμμένη, δεν ξέρω τι. Και μετά αποφασίζει τι θα κάνει. Σαν να σου λέει ότι
Σου αφήνω το χώρο. Πάρε πρωτοβουλία. Κάνει κίνηση. Εγώ σε μαθαίνω έτσι. Σε εξετάζω, σε φιλτράρω. Βλέπω τι θα μου πεις. Πώς θα συμπεριφερθείς. Αν αυτά που θα πεις είναι παπαριές ή αν θα είναι αλήθειες. Και ανάλογα θα πάρω τις αποφάσεις μου και θα πράξω. Στο εντωμεταξύ έχω μάθει πληροφορίες. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Οι άνθρωποι μιλάνε, ακόμα και αν πούνε μόνο δύο λόγια. Εκφράζουν το συναισθηματικό τους κόσμο, όπως και να το κάνουν. Εκφράζουν αυτό που σκέφτονται. Αν είναι κάποιος πολύ παρατηρητικός, θα καταλάβει αν ο άλλος λέει ψέματα, μας δουλεύει, είναι υποκριτής, υποκρίτρια. Γλώσσα σώματος, μάτια, επικοινωνία, τι θέλει να πει. Όλα αυτά λοιπόν, με τον ακόλουθο εδώ πέρα ξυφών, περνάνε μέσα από φίλτρο και φυσικά σημαίνει ότι είστε κοφτερά μυαλά. Και όχι μόνο αυτό, και έχετε και πολύ μεγάλη μνήμη. Δεν ξεχνάτε. Αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, η μνήμη είναι πολύ σημαντική για έναν άνθρωπο, διότι μπορεί και θυμάται. Το να θυμάσαι μπορείς να κάνεις συνδυασμό πληροφορίας. Για να δούμε εμάς. Και εδώ έχει βγει ο αυτοκράτορας. Αυτοκρατορικό ρίξιμο λοιπόν. Ο αυτοκράτορας, αυτή τη θέση εδώ, είναι η δύναμη. Ο καθένας φτιάχνει την αυτοκρατορία του. Ο καθένας φτιάχνει το δικό του κόσμο, τη δική του ζωή. Να πω ένα παράδειγμα, έχω το κανάλι μου, κάνω πράγματα. Έχω χτίσει το site μου, το κανάλι μου. Σας κάνω ταρό, αναλύσεις, αριθμολογίες, αστρολογίες. Είναι, αν θέλετε, μια επέκταση. Και το γεγονός ότι και σαν κανάλι έχω φτάσει κοντά τους 20.000 συνδρομητές είναι μια μίνι αυτοκρατορία, στο πούμε. Δεν το λέω λαζονικά, το λέω πραγματικά και με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά ναι, το λέω όμως και λίγο με υπερηφάνεια. Ο αυτοκράτορας εδώ δηλώνει και λογική και πάθος. Εδώ συνήθως είναι τα ζώδια του κρυού. Ο κρυός σημαίνει ότι όλη η ενέργεια ανεβαίνει στο κεφάλι. Άνθρωποι οι οποίοι γίνονται πολύ εγκεφαλικοί, τετράγωνοι, έχουν πάθος και όλη αυτή η εγκεφαλική ενέργεια μετατρέπεται λίγο σε πάθος. Να πάω, να κάνω ένα. Και φυσικά, leaders που λένε, αρχηγοί. Τι εννοούμε όμως αρχηγός? Αρχηγός μιας κατάστασης, αρχηγός ομάδων, αρχηγός καταστάσεων. Μπαίνεις μπροστά με το δικό σου ήρεμο τρόπο, γιατί το 4 εδώ έχει και μια ηρεμία, με το δικό σου τρόπο αναλύεις και μπορείς να μετατρέψεις πολλά πράγματα σε κάτι μεγαλειώδες. Ο αυτοκράτορας έχει κάτι το μεγαλειώδες. Μπορείς να μεταμορφώσεις πολλά πράγματα με γνώση, δύναμη μυαλού και με ενέργεια, έτσι, γιατί εδώ είναι η φωτιά. Για να δούμε όμως τα μπαστούνια. Ποιο είναι το πάθος? 5. Το πάθος σου λοιπόν. Εδώ έχει βγει μια πολύ κάρτα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το 5 κούπα. Δεν είναι από τις καλές κάρτες το 5 κούπα. Είναι πολύ στεναχωρή κάρτα. Το πάθος σου ξέρεις ποιο είναι? Να, όταν είσαι σε μια κατάσταση. Πρόσεξε, στη φωτιά έχει βγει νερό. Εκεί λοιπόν που είσαι σε μια κατάσταση όπου έχεις βάλει εσύ το δικό σου πάθος, τη δική σου δύναμη, τη δική σου ενέργεια και σε απογοητεύουν ή γίνεται κάτι και απογοητεύεσαι. Εσύ λοιπόν να αναστηθείς. Να βγεις από το μη στέρεο έδαφος, το 5 σημαίνει έδαφος το οποίο δεν είναι σταθερό, και να χαλιναγωγήσεις το συναίσθημα. Δηλαδή, όχι να το ελέγξεις, να το κοντρολάρεις κατά κάποιο τρόπο. Έχεις μεγάλη δύναμη σε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που σε παθιάζουν, υπάρχουν πράγματα που εσύ θέλεις να παθιαστείς και συναισθηματικά, το κάνεις, χαίρεσαι
Έρχεται κάτι το οποίο σε δυσκολεύει, σαν πρόκληση ας το πούμε, αλλά έχεις τη δύναμη να βγεις από αυτό. Επίσης το 5, εδώ σημαίνει και κάτι άλλο. Το 5, μάλλον στο πάθος και το 5 κούπα, δηλώνει και κάτι άλλο. Συναισθηματική ελευθερία. Το πιάνεις στενό. Συναισθηματική ελευθερία. Πάμε λοιπόν. Κούπες, διέστηση. Διέστηση και το ενστικτό μας. Και τι έχει βγει? Ένας υπότης μπαστούνι. Το έχεις. Το έχεις. Υπότης μπαστούνι σε αυτή τη θέση σημαίνει ότι παθιάζεσαι με πολλά πράγματα στη ζωή. Αναζητάς λοιπόν μέσα σου να, πράγματα να σε παθιάζουν, καινούριο. Η ψυχή σου είναι λίγο ταξιδιάρα ψυχή που λένε. Ανεξάρτητη ψυχή. Μόνος κινείς, μόνος μόνη κινείς, κινείς για πράγματα, για νέες πολιτείες που λένε, για νέες διαδρομές, νέους δρόμους. Αυτό το οποίο θα σου δώσει εσένα να σε γεμίσει συναισθηματικά. Τι είναι δουλειά, τι είναι γνωριμία, άνθρωποι. Πάμε στα ξύφη. Γνώσεις. Μάλιστα. Μια άλλη πολύ δυνατή κάρτα είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Στις γνώσεις, Δες εδώ οι γνώσεις πως έρχονται με το φως του ήλιου, πως κατεβαίνουν οι ακτίνες, τις δέχεται ο βασιλιάς εδώ, ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Πρακτικότητα, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πρακτικότητα, σημαίνει ωριμότητα, σημαίνει σοβαρότητα, σημαίνει γνώσεις πρακτικές, πρακτικός λόγος, υλοποίηση, δύναμη και ότι είσαι ένας άνθρωπος της απόψης σου πολύ σταθερός. Δεν αλλάζεις εύκολα. Έχεις αξίες. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο έχει αξίες, δεν τις αλλάζει εύκολα. Ναι, σκέφτεσαι βεβαίως και για το χρήμα, πώς θα βγάλεις χρήμα, πώς θα προχωρήσεις στη ζωή, πώς θα προοδεύσεις, είναι μες στα πράγματα, αλλά επίσης σου αρέσει και η φήμη. Δεν είναι κακό. Τίποτα δεν είναι κακό. Η πρόθεση είναι αυτή που παίζει μεγάλο ρόλο. Ποιο είναι το κίνητρο? Συνήθως στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι, καλά κάνουν, δεν λέω, εντάξει, σίγουρα, παίζει ρόλο γι' αυτό, κάνουμε πολλές φορές κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να βγάλουμε χρήματα. Ωραία, με γεια μας, με χαρά μας που λένε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο κόμμα το μόνο χρήμα. Ναι, θα μου πει κάποιος, μα εγώ θέλω να πληρώνω τους λογαριασμούς. Ναι, οκ, σε καταλαβαίνω, αλλά τι θα κάνεις? Θα σκοτώνεις κόσμο για να. Κυριολεκτικά το λέω. Ενώ δηλαδή. Θα πατάς επιπτωμάτων, θα κοροϊδεύεις τον κόσμο, θα σε απατεώνας, σε απατεώνησα. Όχι. Εδώ όμως αυτή η κάρτα δηλώνει κύρος. Κύρος. Πεντάκτηνα. Που είναι η ύλη και έχει βγει ένα 8 πεντάκτηνο. Δουλεύεις πάρα πολύ. Θα δουλέψεις πάρα πολύ. Παίρνεις δύναμη. Μέσα από τη δουλειά σου, το 8 πεντάκτηνο σημαίνει πραγματικά δουλεύω, 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 ακούραστα, έχω ενέργεια, έχω δύναμη, θα δουλέψω, θα δουλέψω, θα τα καταφέρω. Το 8 πεντάκτηνο είναι μία καρτά με τον αριθμό 8 δύναμης. Το 8 πεντάκτηνο σημαίνει βγάζω λεφτά, με τον κόπο μου κουράζομαι, έτσι δεν τα βγάζουμε, με εσωτερική σοφία κούραση, αλλά όμως το 8 πεντάκτηνο σημαίνει κάτι άλλο. Εξαιρετικός, εξαιρετική στη δουλειά σου. Μπορείς να γίνεις περιζήτητος, περιζήτητη, αναγνωρίσιμος, αναγνωρίσιμη και ναι, μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά, αλλά πώς? Δουλεύοντας. Θα κουραστείς, θα δουλέψεις, αλλά μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά. Και φήμη. Πάμε τώρα στην υλοποίηση ευχής. Πόσο όλα αυτά έρχονται και συνδυάζονται με έναν ωραίο τρόπο και είναι το 2 ξυφών. Αποφασιστικότητα μεγάλη. Και μεγάλη. Το 2 ξυφών είναι μια κάρτα που σημαίνει δεν μπορώ να αποφασίσω. Καμιά φορά μένω αναποφάσιστος, αναποφάσιστη. Να μείνω ή να φύγω. Να πάω εκεί ή να πάω αλλού. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνη.
Γι' αυτό εδώ βγαίνει και σου λέει, εφόσον εσύ ξεκαθαρίσεις πολλά πράγματα μέσα σου, πού θες να πας και θες να κάνεις, τότε θα έρθουν και όλες οι αλλαγές. Έχεις βοήθεις. Το δύο σημαίνει μέσα από άλλους ανθρώπους. Το δύο ξυφών επίσης σημαίνει λόγος, μιλάω. Πολλές φορές υπάρχει μια παγίδα εδώ. Δεν βλέπουμε καθαρά και νομίζουμε π.χ. ότι κάποιοι είναι εναντίον μας ή μας επιβουλεύονται. Είναι αλήθεια ή είναι ψέμα? Απλά αυτοί μπορούν να το λένε, ρε παιδί μου, να έχουν μια οξύτητα στον τρόπο επικοινωνίας τους και να παρεξηγιόμαστε εμείς. Είμαστε και λίγο ευαίσθητοι. Αλλά μπορούμε πραγματικά με το δύο ξυφών να το αλλάξουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Μπορούμε να γίνουμε αποφασιστικοί με το λόγο μας κιόλας, ναι, θα γίνει έτσι. Τέρμα και τελείωσε. Γιατί μπορεί να μας πούμε, ναι, θα το δω, θα κάνω. Αυτό δημιουργεί ίσως και μια ανασφάλεια στους άλλους, γενικά, σε οποιοδήποτε τομέα. Ερωτικό, συναισθηματικό, συνέστης. Τι θες να πετύχεις στη ζωή σου? Πρέπει να αποφασίσεις, να είναι ξεκάθαρος ο στόχος σου. Εδώ λοιπόν σου λέει ότι αν ο στόχος δεν είναι ξεκάθαρος, θα τα βλέπεις διπλά. Δεν θα βλέπεις ένα στόχο, θα βλέπεις διπλούς στόχους και θα μπερδευτείς. Και θα λες, ποιο μαχαίρι, αυτό ή αυτό? Το δύο σημαίνει συνεργασία, σημαίνει ότι έχεις ανθρώπους στη ζωή σου που σε βοηθάνε. Έχεις ανθρώπους στους οποίους μπορείς να ξεκαθαρίσεις και να δεις αν είναι μαζί σου ή όχι. Πολλές φορές ο τρόπος τους, ο λόγος τους μπορεί να είναι λίγο περίεργος απέναντί σου, μην παρεξηγήσει. Απ' την άλλη σου λέει αυτή η κάρτα το έχεις. Γιατί αυτή η κάρτα συνδέεται και με τη σελήνη και ειδικά με τη νέα σελήνη, όπου μπορείς να συνδεθείς με αυτήν την ενέργεια της σελήνης και να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου. Έτσι θα πετύχεις. Έχεις όλες τις βάσεις να πετύχεις και να πάρεις αποφάσεις στη ζωή σου, όπου θα ξεκαθαρίζεις τα πράγματα και θα σε κάνουν ευτυχισμένη, ευτυχισμένο. Δες οπωσδήποτε, μην το χάσεις, την ανάλυση που έχω κάνει. Για, διάλεξε ένα εφτάρι, έναν αριθμό εφτάρι, εντάξει. Διότι είναι ένα μυστήριο, γεμάτο μυστήριο, ρίξιμο με 7 κάρτες. Και το διάλεξε επίσης ένα μάτι, το οποίο σημαίνει μάθε τι κρύβει για σένα και ισχύει και για πάντα. Και οι δύο αυτές αναλύσεις έχουν φτάσει κοντά στις 9.000 views. Οπότε μπες το να τα δεις και τα δύο, εγώ θα σου προτείνω. Θα μάθεις πολλά πράγματα. Βεβαίως εννοείται ότι μπες και δες και το τελευταίο και την τελευταία ανάλυση που έχω κάνει, για διάλεξε ένα σχέδιο σύμβολο και θα εκπλαγείς με πολλά πράγματα. Τα λέμε.